Εκεί κοινότητα απεσίων, βέβαια λείπουν όλοι οι αρμόδιοι εδώ πέρα που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα θέματα, ο κύριος Δήμαρχος. Βέβαια, εγώ θα τα λέω, εγώ θα τα ακούω όπως θέλουν τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν ξέρω, εγώ θα τα πω και από εκεί πέρα θα ξαναπώ στο επόμενο συμβούλιο, γιατί τα λέμε, τα ξαναλέμε και εμείς ακούμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Βέβαια, έχουν γίνει κάτι έργα τη σύγκρεση στο Σχήνο, στον κεντρικό δρόμο, οι οποίες έχουν γίνει κάτι τεράστιες βούβες. Η μία βούβα είναι εδώ και 13 μήνες, στο κεντρικό μέρος του δρόμου, Λεωφόρο Αθηνών, 13 μήνες. Και μετά από 3 μήνες έγινε και άλλη δεύτερη βούβα. Οι οποίες έχουν γίνει στον κεντρικό δρόμο, που κινδυνεύουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορήσουν εκεί πέρα. Έρχονται με 100 χιλιόμετρα και πέφτουν μέσα. Πώς δεν έχουν σπάσει αυτοκίνητα? Δεν είναι από τα όβρια. Δεν είναι από τα όβρια, η ίδρυση έχουν σπάσει τα νερά. Βέβαια, έχουν στείλει κάποιο έγγραφο στην ίδρυση και στον Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Τα οποία παραμένουν έτσι. Ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα των απορριμμάτων. Βέβαια, όλοι έρχονται στο Σχήνο και κλαδεύουν, τα οποία τα πάνε όλοι στα σκουπίδια. Βέβαια, στα σκουπίδια, τη στιγμή που αφήνουν τα κλαδιά έξω, αφήνουν και τσάντες. Βέβαια στο σημείο του Μπαμπακές έχει κλείσει ο δρόμος από τα σκουπίδια. Μέχρι τσάντες είναι μέσα στον δρόμο. Και μπορεί να κυκλοφορήσει αυτοκίνητο. Θα σκοτωθεί ένας άνθρωπος εκεί πέρα. Λοιπόν, όπως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι του Σχήνου, δεν είναι αγροτικοί δρόμοι όπως είναι στο Σέλκι που περνάνε και πάνε στα χτήματά τους. Οι αγροτικοί δρόμοι στο Σχήνο είναι κατοικούν άνθρωποι εκεί πέρα. Βέβαια θα δούμε τώρα το Πάσχα. Έχουν αφιερωθεί να τα πέσει η δρόμη αυτή, να περάσει ένα γκρέι, να του ξύσει τον δρόμο. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει το θέμα του κάπι. Ο δρόμο πάει προ το Βαλογέρι. Ο οποίο ούτε τα χέρια δεν ανεβαίνει εκεί πέρα. Που είναι μια επιχείρηση η οποία φέρνει κόσμο, διαφημίζει το Σχήνο και βέβαια μπορεί να βλέψει ο κόσμο εκεί πέρα. Βέβαια, μίλησα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικολάου, και μου είπε ότι θα στείλει κάποιο μηχάνημα πρόχειρα να το φτιάξει το κομμάτι αυτό. Βέβαια από την πλατεία, με το πάρκινγκ στην πλατεία που αγοράστηκε ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει έτσι. Άφια. Έρχεται το καλοκαίρι. Θα φάει σκόνια αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Πάλι δηλαδή. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ. Έγινε, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πανός, μήπως και μετά κύριε Ράτη.